ψυχή μου. Είναι ο πόνος μου αβάσταχτος, καλέ μου, που σε βλέπω σαν ξέρω φίλο του ανέμου, στη ζωή κυνηγημένος να γυρνάς. Είπα κάποτε αυτό στον Αντρέα Παπανδρέου αυτό το περιστατικό και μου απάντησε κατά λέξη: εγώ εκτιμώ τον Νίκο. Ετούτον δεν τον εκτιμώ καθόλου. Αυτή ήταν η απάντηση του Αντρέα. Φεύγω λοιπόν και πηγαίνω κατευθείαν στη Βουλή, στον πρόεδρο, τον Αλευρά. Του λέω: κύριε πρόεδρε, ήρθα να σας υποβάλω την παραίτησή μου. Θα λέω: βρέθηκε ο Αλευράς. Τι συμβαίνει? Κοιτάξτε, του λέω: το και το. Έχω σκοπό λοιπόν, επειδή δεν θέλω να σας εκθέσω, σας υποβάλω τώρα την παραίτησή μου και αύριο το πρωί θα πάω με μία Αντρομίδα στην είσοδο του Υπουργείου Παιδείας, ήταν τότε στην οδό Μητροπόλεως. Και θα στρώσω την Αντρομίδα και θα κάνω εκεί απεργία πείνας με μία πινακίδα. Διαμαρτύρομαι γιατί δεν γίνεται σεβαστή απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας. Λεβέντης ο Αλευράς μου απάντησε: δεν έχεις κανένα πρόβλημα από μένα. Να πας να το κάνεις. Δεν χρειάζεται να μου βάλεις την παραίτησή σου. Να πας να το κάνεις ως Γενικός Γραμματέας της Βουλής. Όπως καταλαβαίνετε, τον ακάλιασα, τον φίλησα. Και ανέβηκα στο γραφείο μου να συνεχίσω τη δουλειά μου. Δεν περνάνε 5 λεπτά και μου τηλεφωνεί ο Πανάρετος: έλα να πάρεις την απόφαση. Παίρνω την απόφαση, χέρι με χέρι να την πάω στο Πανεπιστήμιο και γυρίζω στον Αλευρά. Μου λέει, όταν έφυγες, τον πήρα τηλέφωνο, τον Γιωργάκη, έτσι επίλεξε. Και του λέω: ρίσεις τα καλά σου. Εσύ θες να αποφύγεις το πολιτικό κόστος και τώρα θα το βρεις μπροστά στον ΠΕΙ. Έτσι λειτουργούσαν, έτσι λειτουργούν. Είπα κάποτε αυτό στον Αντρέα Παπανδρέου αυτό το περιστατικό. Και μου απάντησε κατά λέξη: εγώ εκτιμώ τον Νίκο. Ετούτον δεν τον εκτιμώ καθόλου. Αυτή ήταν η απάντηση του Αντρέα.